Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μην μου ξεχνάτε, μπαίνετε στο like, στο flash, στην επίσημη σελίδα μας. Πού το βλέπετε εδώ πέρα κάτω να αναγράφετε και κάνετε like στα post που έχετε, γιατί 2 τραπέζι για το καρντερόμπα, εστιατόριο, 2 μπουκάλια στο άρωμα καφέ, 4 προσκλήσεις δωρεάν διπλές για το 7D, αυθεντικό δωρεπιταγή των 20 ευρώ, σούπερ μάρκετ, εξπρέσ μάρκετ, το γείτονα στα ψώνια της εβδομάδος, γούρια από τη Χρυσαλίδα 2, γούρια από το Marble 1 και πάμε τώρα να δούμε το κατάστημα Marble στην πόλη της Κοζάνης, στην Παύλου Μελά. Τι γούρια έχει ετοιμάσει για το 2015, γιατί όσοι δεν προλάβατε να τα πάρετε και να τα πάτε αύριο μεθαύριο, το Σάββατο ανοίγουν τα μαγαζιά πάλι. Πότε δεν είναι αργά. Για να δούμε. Να στείλουμε στην αγαπημένη μου τη Λίτσα εκεί πέρα στο Marble, στη φίλη μας. Και τώρα μου ήρθε η ώρα να κάνουμε την ανασκόπηση έτσι όπως η Wiki την έκανε στο διαδίκτυο. Η σελίδα λοιπόν όπου οι περισσότεροι χρήστες μπαίνουν μέσα για να αναζητήσουν όρους, ορολογίες, από πού προέρχονται, τι σημαίνουν κάποια πράγματα τα οποία ακούμε, ζούμε, βιώνουμε. Έτσι λοιπόν από το Μουντιάλ μέχρι και τον ιό έμπολα, η Wikipedia έχει κάνει την δική της ανασκόπηση και έτσι βλέπουμε τι διαβάσαμε μέσα στο 2014. Αν μπορείτε λιγάκι να μου μαζέψετε και το παραθυράκι. Edit. Γιατί και στη Wikipedia, άμα ξέρεις κάτι, μπορείς να τα αλλάξεις και να γράψεις έτσι, σωστό. Και τι αλλάξαμε. Λοιπόν. Ουκρανία, Μαλαισία. Το αεροπλάνο, ναι. Ακριβώς. Εδώ πέρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχουμε το FIFA. FIFA, Αγγλία. Έτσι. Γίνανε και εκλογές εκεί πέρα. Έχουμε και πράγματα. Γίνανε εκλογές στη Βραζιλία. Αυτό τι ήταν, Αραβία. Οι συμπλοκές της Γάζα. Την επιδημία του έμπολα.
Το φαινόμενο ήταν οι συμπλοκές αυτές που βλέπαμε. Το φαινόμενο του Ice Bucket Challenge επίσης. Πού είναι εδώ το Ice Bucket Challenge? Αλλά ακόμα, θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο, αλλά ακόμα και θέματα... Να. Το Malaysian Airlines, ναι, που αυτό, το αεροπλάνο που έπεσε. Το ψάχναμε. Στη Γάζα βλέπουμε εδώ πέρα. Μέχρι και θα δούμε Game of Thrones. Τι ψάχνανε, που έχουν αναζητήσει τον νικητή των βραβείων Academy Award Best Picture 12 χρόνια σκλάβος. Το ψάχνανε πάρα πολύ. Τι κονσίτα. Eurovision. Ψάξανε πάρα πολύ οι χρήστες. Επιστήμες το 2014. Γενικότερα αυτά... Πανά το Ice Bucket το Challenge. Ice Bucket Challenge. Την αρρώστια για την οποία... Ναι, για την αρρώστια. Από εκεί ξεκίνησε και ρίχνουν όλο τον κουβάμα. Έμπολα, βλέπουμε, από την Αφρική. Πώς μεταδίδεται... Πώς προφυλάσσεις. Πόσους χάσαμε και τα σχετικά. Και πάμε να δούμε τώρα στο edit. Τι κάνανε. Ο καθένας, αλλά ξέρει κάτι λοιπόν, παραπάνω, το προσθέτει για να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Κυρίως βλέπουμε εδώ πέρα ότι για τον ιό έμπολα ήταν τα περισσότερα, στην πρώτη θέση, τα περισσότερα edits. Που βάζανε πληροφορίες παραπάνω, παραπάνω. Ήταν για τον ιό έμπολα. Για τον Ρόμπιν Βίλιαμς, επίσης, πάρα πολλές πληροφορίες. Βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ. Με βίντεο ανασκόπησης. Δορυφόροι. Έτσι. Ψάχνανε για τους δορυφόρους. Ναι, για το διάστημα, για τους δορυφόρους. Α, η προσγείωση. Α, ναι. Α, ναι, είχε γίνει κάτι. Mm-hmm. Σε έναν κομίτη. Όπα. Α, όχι, πάλι σου έτσι. Γράφουμε ιστορία, λοιπόν. Α, ναι, Wikipedia. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλεις να ταξιδέψουμε και λίγο στο Instagram. Το Instagram, ναι, το οποίο είναι στη δεύτερη θέση. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Και το Twitter έχει πέσει κάτω. Ναι. Νούμερο 2 μέσω κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με στατιστικές έρευνες, το Instagram αυτή τη στιγμή. Όπου στο Instagram έχεις τη δυνατότητα να δημοσιεύεις φωτογραφίες, οι οποίες συνοδεύονται από ένα μικρό σχόλιο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις απλά post ή να συνομιλήσεις με τον άλλο, να κάνεις chat, δηλαδή να βρεις κάποιον. Βάζεις τη φωτογραφία σου, δέχεσαι κάποιες καρδούλες, κάποια likes, ναι, και ναι, κάποια σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες. Το Instagram λοιπόν έκανε την δική του ανασκόπηση και μας έχει τους 10 προορισμούς που ταξίδεψαν περισσότερο οι χρήστες του και από εκεί που μας δώσανε φωτογραφίες. Πιο δημοφιλείς λοιπόν προορισμοί, σύμφωνα με το Instagram, με τα περισσότερα check-in. Γιατί συνήθως βγάζεις μια φωταγραφία και λες και το μέρος είναι ταγκαρισμένο. Ακριβώς. Ναι. Και επίσης στις πρώτες θέσεις, στο εμπορικό κέντρο εκεί πέρα στο Ντουμπάι, στα Αραβικά Εμιράτα. Πήγανε πολύ. Στα Αραβικά Εμιράτα. Στα Ηνωμένα. Στο Ντουμπάι. Στο Empire State, στο εμπορικό κέντρο εκεί πέρα. Ναι, ναι. Στο πάνε Empire πολύ State. Εκεί, τα ακούω. Για να δούμε. Να το, εδώ πέρα έχουμε... Παραβικά Πάμε, Εμιράτα. Χάρη μου, που είσαι, βρε Χάρη. Έχουμε... Παραβικά. Εμιράτα, Ντουμπάι, ναι, έχουμε σίγουρα εδώ. Εντάξει. Ναι. Ωραία, για να συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε τον κήπο στη Ρωσία, αυτό το μεγάλο το κήπο στη Ρωσία. Τι έχω πάρει και τα έχω μπερδέψει. Στον κήπο, πήγανε τόσο πολύ. Πήγανε στον κήπο, ναι, αλλά δεν πήγανε. Είναι το πάρκο Γκόρκι στη Μόσχα, στη Ρωσία. Και αυτό είναι Μόσχα σίγουρα. Ναι, είναι η κόκκινη πλατεία. Α, ναι, ναι, ναι. Στη Μόσχα. Α, τώρα αυτό... σε θέλω μας τώρα. Εδώ που λες είναι το στάδιο Dodger, στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, τον ΙΠΑ. Baseball εδώ παίζουν, έτσι. Ή rugby. Όχι, baseball. Baseball. Α, εδώ είναι, τώρα θα σας εδώ πω εδώ. Παίζουν εγώ. Μπάσκετ. Εδώ είναι το Madison Square Garden. Όχι, δεν είναι, ναι, αποκλείται. Ναι, το Madison Square Garden είναι, σου λέω. Σίγουρα, το Garden στη είναι κήπος. Στη Νέα Υόρκη. Πάρκο. Είναι το γήπεδο του μπάσκετ, εκεί πέρα παίζουν τρελά. Α, έτσι είναι η περιοχή παιχνίδια. Και έτσι ονομάστηκε το μπάσκετ. Στο νούμερο 8, Times Square. Α, Times Square, αυτό έπρεπε να ήταν νούμερο 1, εγώ έτσι πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Η Times Square είναι στο νούμερο 3. Α. Α, ναι, ένα είπαμε είναι η Disneyland. Ένα η Disneyland, δύο είπαμε τα Ντουμπάι. Ανάποδα πας, ή τα λες ανακατεμένα. Ανακατεμένα καλά τα λέω, τώρα έτσι όπως βρίσκουμε. Πάλι κι άλλο γήπεδο. Δύο το Ντουμπάι. Αυτό το γήπεδο ξέρω ποιο είναι, περίμενε θα σου πω.
Ποιο είναι, από τι αρχίζει. Αυτό το γήπεδο είναι, η Disneyland δεν είναι σίγουρα. Είναι το στάδιο Yankee στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Yankees είναι γνωστούς. Ναι, ναι, εκεί παίζουν οι Yankees. Εδώ, εντάξει, δεν το συζητώ. Εδώ είναι... στο Bangtan, στην Ταϊλάνδη. Είναι το εμπορικό κέντρο Siam Paragon. Στο νούμερο 4. Τόση πολύ πήγαν. Τόση πολύ. Εντάξει, Γαλλία. Το Μουσείο του Λούβρου. Να, ναι. Και θα σας πω και σε ποια θέση τώρα είναι το μουσείο. Στο 3 είπαμε σε ποια θέση είναι στο 3. Το Μουσείο του Λούβρου, περιμένετε να δω τα σκονάκια μου εδώ πέρα, είναι στη νούμερο 6 θέση. Στην 6η θέση. Στην 5η, θέλω να μου πεις λίγο. Disneyland, νούμερο 1. Θα σας τις πω τώρα όλες με τη σειρά. Στην πρώτη θέση είπαμε είναι η Disneyland. Στη δεύτερη θέση είναι το στάδιο Dodger στο Los Angeles. Στη ΣΥΠΑ. Τόσο πολύ, στη δεύτερη πολύ. Θέση. Μόνο Αμερικάνοι. Μόνο Αμερικάνοι σου λέω. Πήγανε όλοι εκεί πέρα συνέχεια. Πηγαίνανε και βλέπανε τέτοιο. Στην τρίτη θέση είναι η Times Square. Ναι, στην τέταρτη θέση το εμπορικό κέντρο αυτό στην Ταϊλάνδη που είδαμε. Και στο εμπορικό κέντρο πήγαν τόσο πολύ. Ναι. Στην πέμπτη θέση το πάρκο Γκόρκι στη Μόσχα στην Ρωσία. Κοίταξε, σου λέει που βάλανε που κάνουν περισσότερο check-in. Τώρα μπορεί να έχουν πάει εκεί. Στο Big Ben δεν πήγαν, στο Λονδίνο. Δεν πήγαν τόσοι πολλοί. Δεν κάναν check-in Big Ben. Δεν κάναν check-in. Στην 6η θέση είναι το Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία. Εντάξει, αυτό ναι. Στην θέση 7 έχω εγώ τώρα είναι η Κόκκινη Πλατεία στην Μόσχα. Εντάξει. Ναι. Στη θέση 8 είναι το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Στη θέση 9 είναι το στάδιο Yankee στη Νέα Υόρκη. Αυτά πήγανε στο τέλος. Και στην τελευταία και καταϊδρωμένο, θα το βρω και αυτό που θα μου πάει, δεν υπάρχει... 9 ήταν αυτό που είδαμε. Α, 9 ήταν, ναι. Χειροκροτάνε, τελειώσαμε, τα βρήκαμε όλα. Φυσικό, δηλαδή, πώς περνάμε έτσι, πρώτα-τελευταία, δηλαδή, τελευταία μέρα του χρόνου, πάει αυτό ήταν, τελειώνουμε σε λίγο. Και έτσι, όπως είμαστε μια μεγάλη παρέα, γιατί το κοντρόλ εδώ πέρα έτσι, είναι πολυπληθές μέσα, για να πάμε να δούμε, αγαπημένοι μου, αν θα μαντέψετε σωστά τα gadget που έχει φέρει ο Τόλης, ο Τσιρούδης. Γιατί ξέρω πολύ πως το Χάρη του αρέσει πάρα πολύ να τα κάνει αυτό από παλιά. Μόνο που δεν έχω ακουστικό να τον ακούω. Μπορείτε έτσι να κάνετε παντομήμα μέσα από το κοντρό, λίγο σας βλέπω. Τόλη, τι gadget έφερες τώρα εσύ? Έφερα τρία gadget. Τρία gadget και πάμε στο πρώτο. Πώς το βλέπεις τώρα αυτό? Σπασμένο. Σπασμένο συναρμολό. Συναρμολογείται. Βάζεις την κούπα σου επάνω. Και όχι, κάτι όχι, 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 όχι την κούπα. Τι βάζεις τώρα εκεί πάνω? Αυτό είναι πολύ καλό και θέλω να σκεφτείς πολύ καλά. Παρατήρησε και πάνω και διαμέσου. Πολύ. Κουβαλάω και έναν ολόκληρο χώρο πάνω μου. Και πάνω. Πάνω σαν ελικόπτερο είναι. Όπα. Καλά το πας. Πετάει άρα. Και έλα, πες μου, το βάζεις στο κεφάλι σου και πετάς με αυτό, γίνεις στην όμως αείνη. Δεν το βάζεις στο κεφάλι σου, αλλά κάπου άλλο το βάζεις. Α, το βάζω και το πετάει βάζεις. Αυτό. Πάνω σου. Πάνω μου το βάζω και πετάω. Ανεμιστήρας είναι, να μου κάνει αερά. Όχι. Κάτι πιο καλό που θα σ' αρέσει, εμένα μου άρεσε. Δες το, είναι κυκλικό. Στο στόμα, στο στόμα. Πού να το βάλεις στο στόμα, παιδάκι. Έτσι εδώ. Όχι, είναι κυκλικό. Τι έχουμε κυκλικά, κυλινδρικό, στο σώμα μας. Δες. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Σε άντρες γυναίκες. Στα χέρια μας. Ναι, στα χέρια. Λοιπόν, πλησιάζεις τώρα. Κάνεις αέρα τον δίπλα σου. Το βάζεις έτσι εδώ στο χέρι. Και σου κάνει αέρα. Σου κάνει αέρα. Όχι, όχι. Λες να μην μπορεί να πάει το μυαλό σου. Όχι, δεν πάει εμένα. Τώρα θα σου δώσω κάποιες βοήθειες. Δώσε, άντα. Γιατί ούτε οι τηλεθεατές πιστεύω το έχουν. Λοιπόν, το βάζεις στο χέρι, έτσι. Εδώ θα κάνουμε πρωτοχρονιά. Εδώ θα το βγάλουμε το ρεβεγιόν. Το βάζεις στο χέρι. Το βάζω στο χέρι. Και είσαι κάπου τώρα με την παρέα σου σε ένα μέρος. Και έχει πολύ ζέστη και φυσάω εγώ. Και λες, γιατί δεν τελίτσες, πατάς το κουμπί. Ναι. Και δεν. Ανοίγει. Ναι. Πετάει. Στο φέρνει. Κάνει κλικ. Ξαναέρχεται. Γιατί δεν βλέπουμε τηλεόραση. Όχι. Πάει και ανοίγει τη τηλεόραση. Γιατί δεν ακούμε μουσική. Είπα και ανοίγει το ραδιόφωνο. Όχι, όχι. Τσικ. Τσικ. Κλικ. Κλικ. Γιατί δεν βγαίνουμε μια φωτογραφία.
Για να δούμε και το βίντεο αποκάλυψη. Αεροπλανοφωτογραφική μηχανή είναι αυτή. Ναι, που γίνεται βραχιόλι και το έχεις μαζί σου παντού. Κοίτα τώρα. Τι λες τώρα. Το φοράς πάνω σου, ούτε βγάλω φωτο. Πατάς, ανοίγει, πετάγεται, γυρίζει μόνο του. Και φωτογραφίζει. Σε και απόσταση 2 μέτρα. Κοίτα. Ναι, ναι. Τσουκ, σου βγάζει. Τσουκ. Και μετά ξαναέρχεται και ξανά το βάζει. Αυτό είναι λίγο τρομακτικό, ε. Εκεί που κάθεσαι, να μην ξέρει, άλλη κανένα μωρό μου, θες να βγούμε μια φωτογραφία. Ναι, θα σου πει αυτή. Ένα λεπτό. Στέλνει το ελικόπτεράκι. Πηγαίνει απέναντι. Κοίτα και σε κάποιες περιπτώσεις που είσαι πάνω στο βουνό. Και αυτό τώρα με τι λειτουργεί, ρε Σιτόλη, με μπαταρία. Ναι. Και άμα του τελειώσει την μπαταρία στην ώρα που είναι εκεί πέρα πάνω στο κενό και πάει να σου βγάλει φωτογραφία. Λέω, βγαίνει, κάνει το κλικ και ξανάρχεται. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Να βγει, του τελειώσει την μπαταρία και σου πέσει κάτω. Πόσα θα πληρώσει γι' αυτό. Πόσα λεφτά έχασε δηλαδή, πόσο κάνει. Δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ βολικό γιατί λες ποιος να μας βγάλει ή βγάλει από τη θήκη τη φωτογραφική. Είναι αδιάβροχο. Όχι, δεν γιατί είναι. Αν είναι αδιάβροχο την ώρα που κολυμπάς, πόσες φορές δεν έχεις πάει στο βαθύ τον ωκεανό και λες τώρα να μπορούσε κάποιος να με βγάλει μια φωτογραφία. Πετάς το πουλί σου, το πετάς πέρα. Από πάνω. Πηγαίνει, ναι. Ανεβαίνει το πουλάκι αυτό το φωτογραφικό πουλί. Ναι. Είδες που λες, κοίτα το πουλάκι που σου λέει να είναι μικρός. Το κοιτάς, σε βγάζει. Κοιτάς λοιπόν το πουλάκι εκεί πέρα πάνω, σε βγάζει και ξανάρχεται στο χέρι και συνεχίζει το κολύμπι σου εσύ. Αλλά πάντως βολεύει, ναι, γιατί δεν αποσπά την προσοχή κάποιου, ναι. Και σε βγάζει, ρε παιδί μου, και πολύ αυθόρμητες. Πολύ. Έχει προχωράσει με τους φίλους, ναι. Σου, το πετάς αυτό. Σου βγάζει παπαράτσι. Είναι αυτό που λένε, το φοράς, περπατάς και πετάς, ρε παιδί μου. Τέρμα. Πάμε και στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο. Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα σε αυτό το χρόνο μαζί σου τώρα, τελικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα απλό. Διακόπτης Λιτόγκα. Είναι. Αμέσως. Τι, να, το πατάς, τι άλλο να είναι, καρέκλα. Διακόπτης. Έτσι λέω. Τι είναι. Διακόπτης. Α, τι κάνει όμως τώρα αυτός ο διακόπτης, θα μου πεις. Ναι. Το πατάς. Και πετάς. Όχι, δεν πετάς. Και... Είναι ένας διακόπτης. Ναι. Δες λίγο και το σχήμα, εντάξει. Εντάξει, που βάζει το δαχτυλό σου έτσι. Ανοίχνεις σαν... δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όχι, δεν είναι και κάτι πολύ... Wow. Εξειδικευμένο να πεις, αλλά είναι, ναι. Πρακτικό. Για πες, ρε Τόλι μου, τι είναι. Είναι ένας διακόπτης που τον βάζεις όπου θέλεις. Το βάζεις όπου θέλεις αυτό το διακόπτη. Και ανάβεις και σβήνεις, δηλαδή τον πατάς, ανάβεις, τον πατάς, σβήνεις. Ναι, και κάνει και dimming. Τι κάνει? Dimming. Τα φώτα λίγο, λίγο, λίγο και πολύ, πολύ. Με αφή. Χαμηλότερο φως, ναι, και ψηλά. Το θέμα είναι όμως ότι είναι ένας Bluetooth διακόπτης. Με τι συνδέεται δηλαδή, με το Bluetooth φωτιστικό μου. Ναι. Πρέπει να έχουμε και Bluetooth φωτιστικό. Ναι. Και όχι μόνο φωτιστικό και με πολλές συσκευές. Και αυτός είναι αυτοκόλλητος, για να βλέπουμε και το βίντεο. Α, έχω και βίντεο. Ναι. Και το βάζεις όπου θέλεις. Το βάζεις σε αυτή τη γωνία. Τον κολλάς στον τοίχο. Συνδέεται με διάφορες συσκευές. Είδες, το βάζει, τον κολλάει εκεί πέρα κάτω από τα σκαλιά. Mm-hmm. Τον κολλάς και έχεις, mm-hmm. ένα διακόπτη. Ούτε να σκάβεις. Ξέρεις για να βάλεις ένα διακόπτη. Ναι. Σπίδιο. Άναψε εκείνο. Και τώρα θες και τον dimming. Α, και το σιγά σιγά, το λίγο, ναι. Φως. Πρέπει να πάρω όμως όλα τα φωτιστικά μου, τα κάνω Bluetooth, βρε αυτό. Ναι. Πόσο κάνει αυτός ο διακόπτης, 2 ευρώ. Όχι. Πόσο. 35. Εντάξει. Τον παίρνεις μαζί. Και έχει και εφαρμογή. Να το ανάβεις και να το σβήνεις. Application, ναι. Τέλειο αυτό. Αυτό τέλειο. Το θέλω. Και χωρίς το διακόπτη. Δηλαδή να το ανεβάσεις επίσης από το κινητό σου, ναι. Ή να κάνεις ομάδες, ναι. Όπου να ανάβουν 3-4 μαζί. Mm-hmm. Γιατί όταν πας σπίτι δεν ανάβεις. Εγώ ανάβω και το καθιστικό και την κουζίνα μαζί. Δύο κινήσεις. Τώρα 4 του μηνός που λένε θα έχουμε εκπτώσεις, ισχύει αυτό. Τι θα έχουμε εκπτώσεις. Ναι, από τις 4 του μηνός λέει θα ξεκινήσουν εκπτώσεις. Πιο νωρίς. Ναι, και θα ανοίξουν και την Κυριακή τα καταστήματα πάλι. Ισχύει τώρα αυτό. Πάλι, μα πόσες φορές θα ψωνίσουμε. Αυτό το διακόπτη δηλαδή θα τον πάρω εγώ με εκπτώσεις. Δεν νομίζω. Όχι. Τότε το επόμενο κάτι, παρακαλώ. Πάμε σε επόμενο. Το θέλω. Πρόσεξε το τώρα. Θέλω, νομίζω θέλω. Το θέλεις, ναι. Το θέλω. Βραχιολάκι δεν είναι. Βραχιολάκι, αλλά τι κάνει αυτό το βραχιολάκι. Αυτό θα κάνει τέλεια πράγματα. Λοιπόν, ναι, πρώτα, ναι. Απ' όλα έχει Σβαρόφσκι επάνω, αληθινά Σβαρόφσκι και γυαλίζει, βλέπω. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Αχ, λίγη ζεστούλα εδώ πέρα, παιδιά, παγώσαμε. Εμείς πήραμε όλο το κρύο και οι άλλες περιοχές πήραν τα χιόνια, ε. Ναι. Εσείς μας βλέπετε από Βόλο, Λάρισα, Φάρισα, Λαβέρια. Εκεί πιο τέτοιοι, ξέρετε τι κρύο που έχουμε εμείς εδώ πέρα, μείον 15.
Πολύ κρύο. Σου λέει 8, μείον 8, αίσθηση σαν μείον 21. Α, ναι, αίσθηση σαν μείον 10. Αίσθηση σαν μείον 10. Απίστευτο. Ναι. Αυτό το βροχιολάκι το οποίο λαμπειρίζουν τα Σβαρόφσκι του επάνω και είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει. Ναι, τι μπορεί να κάνει. Σου μετράει κάτι. Την πίεση. Όχι. Όχι τους παλμούς. Είναι τύπου smart band. Είναι smart, αλλά κάτι... Smart bracelet. Κάτι προβάλλει, κάτι δείχνει. Αλλά και με ποιο τρόπο είναι το σημαντικό, που δεν πάει το μυαλό σου. Πιστεύω. Σε βοήθησα λίγο τώρα. Ναι, με βοήθησε ότι δεν πάει το μυαλό μου. Τα περισσότερα, όπως και τα ρολόγια ή τα bands, δεν έχουν μια οθόνη. Ναι, ναι. Αυτό τώρα με ποιο τρόπο να μιλήσεις. Το βρήκα. Λαμπειρίζουν τα Σβαρόφσκι και στο δείχνει στον τοίχο. Στο ταβάνι, ας πούμε. Πλησιάζεις. Στη τηλεόραση. Όχι. Στο κινητό σου στην Αθήνα. Όχι. Στο πλησίασε πιο κοντά, όχι. Στον υπολογιστή. Όχι. Τι θα κάνω, όλες τις κινήσεις καράτε. Σε ένα μέρος του σώματός σου. Απίστευτο τώρα, σκέψου λίγο. Στο πρόσωπό μου, βγαίνουν εδώ. Όχι. Τι, στο στήθος, στην κοιλιά, στην πλάτη του άλλου. Όχι. Κάτι τέτοιο, κάτι... Όχι, πλησιάζεις, τι έμεινε από το σώμα μας. Τα πόδια. Όχι, αυτά που δεν είπες. Τα αυτιά. Τα μαλλιά μας. Όχι. Τα χέρια. Τα χέρια. Α, δεν τα είπα τα χέρια. Δηλαδή κάνεις έτσι και διαβάζεις πάνω στο χέρι σου πόσο περπάτησες, τι έκανες κτλ. Ή τι ειδοποίηση έχεις. Κοίτα τώρα. Πώς. Α. Το έχεις έτσι εδώ πέρα. Και τι έχει ένα προτζέκτορα. Τώρα αυτό. Και σου δείχνει στο χέρι. Stop. Τι. Έχεις δεσμευτεί. Τι. Δεν υπα... Θα σας πω κάτι τώρα. Ναι. Το λέω και τελευταία μέρα του χρόνου. Όλα είναι συνωμοσία. Τι εννοείς. Όλα είναι προγραμματισμένα να γίνουν. Εάν λοιπόν κάποιοι από εσάς είδατε την ταινία In Time, όπου ο Justin Timberlake, πολύ μακριά στο μέλλον, δεν πληρωνότανε με χρήματα, αλλά είχε ένα τέτοιο ψηφιακό ρολόι σχηματισμένο πάνω στο χέρι του, το όλη μου, στο οποίο του βάζανε μέρες ζωής. Αχ, κατάλαβα. Πήγαινες να πληρώσεις δάνειο 30 μέρες, πληρωνώσουν 500 μέρες. Οι πλούσιοι ζούσαν αιώνια και οι φτωχοί πεθαίναν από έλλειψη χρόνου. Ναι. Ακριβώς αυτό το πράγμα είχε στο χέρι του. Και πες με εσύ τώρα. In time. Ναι. Και παίζουν το όλοι μου τώρα εσύ. Δεν είναι αυτό τέτοιο, Λίτσα, εντάξει. Αυτό όμως το βγάζουν, γιατί μπορεί σε 100 χρόνια, ξέρεις εσύ, τα παιδιά μας να πληρώνονται με ζωή, με μέρες ζωής. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Μα κοίταξε τώρα, το βγάλανε ενώ υπήρχε σε ταινία. Τρελάθηκα τώρα. Βρε, δεν την ώρα σου λέει. Δεν σου λέει και τίποτα άλλο. Και σου λέει άμα σε παίρνει και κάποιος τηλέφωνο. Αντί να το δείχνει σε οθόνη, έχει ένα λεϊζεράκι και σου κάνει προτζέκτορ στο χέρι και φωτίζει και το βράδυ. Τι ώρα είναι, αν σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο, αν έχεις ένα μήνυμα, αν έχεις αναπάντητη κλίση, αν κάποιος έχει κάνει tweet φίλο σου, εκεί πέρα που είσαι και πληκτρολογείς ή τρόσχουπ. Η Λίτσα, τρώω στον καρνταρόμπα. Βλέπεις. Λε, είμαστε μαζί και σου λέω, ποιος, τι είναι το όλοι, να, μου λέει. Διάβασε. Περπατάς στον δρόμο, σε ρωτάει κάποιος τι ώρα είναι, με να την κίνηση, του κάνεις ναι, έτσι. Να του κάνεις. Ναι, δεν κάνεις έτσι, κάνεις έτσι. Να, λες, τι ώρα είναι. Τι, τρεμάζει ο καημένος, που λες, λέει, εξωγήινη μετά. Πάει στην Νικολούλη και στο Χαρδαβέλα. Και μετά, τι να σας πω, είναι και αλλαγή του χρόνου τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μπροστά το gadget. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πρωτότυπο. Δεν έχει οθόνη, είναι projector. Όχι, πάνω στο με χέρι laser. Μας. Ναι. Μάλιστα, αυτό έχει τιμή. Όχι ακόμα. Τώρα θα βγει και αυτό. Πολύ ωραίο. Τι άλλο δεν έχει τιμή. Πω, πόσα πράγματα θα δούμε σήμερα, πόσα πράγματα. Να πάμε, πού να πάμε σε διαφημίσεις. Κιόλας, άντε, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.